παρουσία πλήθους κόσμου έγινε στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, το Run Greece Ηράκλειο 2022, η μεγαλύτερη γιορτή μαζικού αθλητισμού όπου έλαβαν μέρος αθλητές και πολίτες κάθε ηλικίας. Το Run Greece είναι πια θεσμός για το Ηράκλειο. Είναι η ένατη φορά που διοργανώνεται. Είναι μια εκδήλωση μαζικού αθλητισμού και γι' αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αθλούνται όλες οι ηλικίες. Η διοργάνωση ξεκίνησε με τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, όπου την πρώτη θέση στους άνδρες κατέκτησε ο Αντώνης Κωστάκης με χρόνο 35-26, την δεύτερη ο Σπύρος Κυπρωτός και την τρίτη ο Πέτρος Κρανιδιώτης. Ενώ στις γυναίκες πρώτη ήταν η Χριστίνα Κατζουράκη με χρόνο 38-08, την δεύτερη η Μαρίνα Τρούλη και την τρίτη η Κατερίνα Σάπαρη. Είναι η 7η, η 8η φορά που έρχομαι. Από το 14 και μετά έρχομαι κάθε χρόνο εδώ, γιατί είναι η καλύτερη διοργάνωση πιστεύω στην Κρήτη. Σε όλους τους τομείς. Είχα καιρό να τρέξω στο Run Greece Ηράκλειο. Ήρθα μετά από διετή από εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν άνατος αγώνας για μένα προσωπικά. Στη συνέχεια την σκητάλη πήρε ο παιδικός αγώνας που επανήλθε μετά την διακοπή λόγω πανδημίας, με τις συμμετοχές των παιδιών να είναι αρκετές. 2-1! Σε ό,τι αφορά τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 2.000, νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιάννης Παπαλεωνίδας με χρόνο 16.39, την δεύτερη θέση πήρε ο Αντώνης Κωστάκης και την τρίτη ο Νικηφόρος Γιώτης, ενώ στις γυναίκες πρώτη έκοψε το νήμα η Ειρήνη Αραμπατζή με χρόνο 21.53, την δεύτερη θέση κατέκτησε η Μαρίτα Παπαβασιλείου και την τρίτη η Ιωάννα Καρτζή. Το Run Greece είναι μια διοργάνωση που αγαπάμε πολύ. Πρέπει να τη στηρίζουμε γιατί είναι και στην πόλη μου. Εντάξει, ένας αγώνας ο οποίος είναι και για εμάς τους αθλητές ένα τεστ πριν την σεζόν του ανοιχτού στίβου. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας, πολύ ωραία διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Αφορδακό, για την καθοδήγηση. Το παρόν στους αγώνες έδωσε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ στα 200 χιλιόμετρα Κώστας Κεντέρης, ο οποίος παραβρέθηκε το Σάββατο και στη γιορτή των αθλητών του Στίβου. Μιλώντας στην κάμερα της Κρήτη TV, δήλωσε χαρούμενος για τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και για την παρουσία του στην Κρήτη. Είναι μεγάλη μου χαρά που πλέον έρχομαι στην Κρήτη σαν παράγοντας και όχι σαν αθλητής, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, τον πρώτο αγώνα των Run Greece, που θα γίνει ανά την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος, η συμμετοχή είναι τρομακτική. Είναι το δεύτερο μου νησί, γιατί εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη, έχω πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η φιλοξενία πάντοτε είναι καταπληκτική.